Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, Παύλο Παπάκια μου. Τι μου κάνετε, Αλεξάνδρα Δετζή εδώ. Και ακόμα μία μέρα για ένα πολύ όμορφο. Πόσο καλός είναι. Και σήμερα θα παίξουμε με τον μπρο. Με τον μπρα. Μπρα. Με τον μπροκ. Το ζητήσατε και έγινε. Θα γίνει πραγματικότητα. Πάμε να πούμε ακόμα μια φορά τους κανόνες για όσους δεν τους ξέρουν. Ότι παίζουμε με έναν παίχτη που είναι μέχρι 20 rank το λιγότερο. Για να μπορούμε να έχουμε και κάποια γκατζατάκια. Θα παίξουμε ένα από το κάθε είδος παιχνιδιού που είναι διαθέσιμο εκείνη τη στιγμή στο game. Οπότε δηλαδή παίζουμε ένα solo, ένα duo, ένα gem grab, ένα brawl ball και ένα knockout ή ένα bounty αναλόγως τι έχει. Και ένα heist ή ένα siege αναλόγως τι έχει εκείνη τη στιγμή. Αν χάσουμε το πρώτο ξαναπαίζουμε ακόμα ένα. Αν χάσουμε και το δεύτερο τελειώνει το challenge μας και πάμε στο παρακάτω. Σκοπός μας να έχουμε παραπάνω κύπελα από όσα ξεκινήσαμε. Στο τέλος βγάζουμε και ένα μικρό αν είναι όντως καλός ο παίχτης που παίζουμε ή όχι. Βασικός κανόνας είναι ότι παίζουμε με randoms για να μην έχουμε. Γιατί περισσότεροι από εμάς παίζουμε με randoms και να δούμε αν μπορούμε να ανεβάσουμε κάποιον παίχτη με εντελείως τυχαίους παίχτες, συμπαίχτες από το ίντερνετ. Πάμε να δούμε τον προ. Έχουμε ένα free box. Είπαμε ότι σε κάθε. Θα ανοίγουμε ένα μποξάκι, θα ανοίξουμε το free mega box που έχουμε. Έχουμε και το pin. Για να δούμε. Θα είναι σήμερα τυχερό το mega box. Έχουμε 6 αντικείμενα, λέτε να είναι παίχτης. Θα σκάσουν όλοι από τη ζήλια τους. Για να δούμε, πάμε να δούμε. Θέλω legendary παίχτη, αλήθεια είναι ότι θέλω πάρα πολύ να είναι legendary παίχτη. General Ruff, Coroner Ruffs. Είναι chromatic, δεν είναι general, δεν είναι legendary, δεν πειράζει. Chromatic player. Ο Coroner Ruffs, Coroner Ruffs. Ευχαριστώ παιχνίδι για τον Colonel. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που πήραμε Ruffs. Καλώς ήρθες Mr. Ruffs στην παρέα μας. Τέλεια. Και σήμερα όπως σας είπα θα παίξουμε με τον κύριο εδώ, τον κύριο Brock. Έχω και τα δύο τα gadget, έχω και τα δύο τα star power. Θα διαλέξουμε, σε solo παίζουμε, οπότε θα διαλέξουμε ένα. Και ίσως σε solo, αναλόγως στην πίστα, θα πάρουμε το Rocket Lace, το Rocket Fuel. Θα δούμε. Πάμε να κάνουμε select το χαρακτήρα μας. Και ξεκινάμε με τα παιχνίδια μας. Acid Lakes είναι το πρώτο. Οπότε νομίζω θα παίξουμε με... Όχι, θα παίξουμε τώρα για να μπορούμε να ξεφύγουμε. Okay. Πάμε solo. Acid Lakes solo, το πρώτο μας match με τον Brock. 498 κύπελα ξεκινάμε. Για να δούμε στο τέλος. Θα έχουμε παραπάνω από τα 498 κύπελα. Θα δούμε. Play. Ωραία. Μπορούμε να ανοίξουμε πραγματάκια. Είναι εδώ, δεν είναι επικίνδυνη. Ωραία. Είναι ανοίγει. Για κάποιο λόγο πέθανε. Δεν μας χαλάει καθόλου. Είναι καλό για μας. Τρία power και είμαστε στο κέντρο. Θα περιμένουμε εδώ με τρία power, νομίζω κάτι θα κάνουμε. Οπότε είμαστε εδώ. Αν θα έρθει, θα τον πυροβολήσω. Πάει καλά αυτό. Ωραίος. Πολύ καλά πήγε αυτό. Είναι κάτω και ο άλλος, ωραία. Όχι, δεν κάνουμε teaming ακόμα με κανέναν. Ωραία, πήγαμε κέντρο και θα κερδίσουμε, γιατί όχι. Γιατί όχι, showdown. Έτσι, μπράβο. Πρώτη, με πολύ ωραίο gameplay, δεν μπορείς να πεις. Showdown duo. Για να δούμε με τι θα μας βγάλει, με ποιον θα μας βγάλει. Ελπίζω να μας βγάλει με καλό συμπαίχτη. Και με καλό παίχτη. Παμ. Παμ. Κέντρο πάνε οι άλλοι. Να πάμε κι εμείς. Ας πάμε κι εμείς. Έκανα το damage μου εκεί. Ακόμα κανένα team δεν έχει φύγει. Έφυγε το πρώτο team όμως. Ωραία. Έχουμε που εδώ. Κάποιος είναι εδώ.
Να πουσάρουμε λίγο. Να πουσάρουμε. Ναι, 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 πουσάραμε και πάω να πάρω πάλι το... Εδώ η Ρώσα δεν πέθανε, η Ρώσα είναι μέσα. Έχει φύγει εδώ αριστερά. Έως, ξαναβγούνε, έλα εδώ. Δεν μ' αρέσει αυτό. Έχουμε δύο εναντίον μας, δύο ομάδες εναντίον μας με 8 power και 0 rank, 0 points. Δεν θα το θεωρήσω win αυτό, αλλά θα παίξουμε ακόμα ένα. Δεν ήταν δίκαιο αυτό για μας, μας επιτέθηκαν και οι δύο. Εντάξει, λογικό να μου πεις, για να δούμε τώρα με Jean. Για να δούμε, θα κάνουμε κάτι με τον Τζιν. Ο Τζιν είναι από τους παίχτες στους οποίους μισώ, αγαπώ να μισώ, η αλήθεια είναι. Ελπίζω να είναι καλός. Λοιπόν, έχουμε ένα πρόβλημα εδώ, το οποίο ονομάζεται ΠΑΜ. Το οποίο ονομάζεται Piper, όχι Pam. Μην πεθάνεις, κύριε. Μην πεθάνεις, κύρια. A few moments later. Ερχότανε κι ο άλλος, τον έφαγα. Πολύ καλό. Πολύ ωραίο gameplay, πάμε. Πολύ ωραίο game έκανα πάλι, πάρα πολύ ωραίο. Ο συμπαίκτης μου με αγαπάει. Πάμε και το έχουμε. Πάμε να κάνουμε τον ντου μας. Κακό, αλλά δεν πειράζει, 11-11. Θα χάσει. Δεν πειράζει. Win. Το έχουμε. Με ένα τζιν πήραμε win. Δεν πειράζει. Ωραία, κουμπλέ. Φύγε πίσω ο Edgar. Ο Edgar έκανε άρα. Edgar, έλα πίσω παιδρά μου. Έλα πίσω, μη σε πω καμιά κουβέντα για τίποτα. Σαγ. Έλα. Δεν το προλαβάει την καρφά τους. Μπα. Κακό παιχνίδι. Ωχ, για να δούμε. Άιντε μπράβο, τα ράφα τους. Μπράβο, Νάτσου. Μπράβο, Στεφ. Πάρα πολύ ωραίο team. Πολύ ωραία, νομίζω θα είναι εύκολη αυτή η νίκη. Πάει και αυτή. Πάει, έλα εδώ. Θα
Το πήραμε. Εύκολο. Εύκολο win. Άμα παίζεις καλά και προστατεύεις τους συμπαίκτες σου, το win είναι πανεύκολο. Τέλεια. Το πήραμε το win. Brock. Brock to the winning streak. Ωραίο team απέναντι. Έχουμε τους κλασικούς. Είμαστε underdog. Αυτό σημαίνει ότι θα παίξει ξύλο. Δεν παίζει πολύ ξύλο. Ωραία, για να δούμε τώρα. Μπορούμε να κάνουμε κάτι. Με πένι και τέτοιο δεν γίνεται τίποτα, ρε. Ωραία. Πάμε πένι. Κάνε κάτι, πένι μου. Τι κάνετε, βρε ζωντόβολα. Εντάξει, μπαίνουμε με τέτοιο team, παιδιά. Όχι, απλά δεν γίνεται τίποτα. 234. Πάμε για το δεύτερο. Με έβγαλε με πάρα πολύ μικρό συμπαίκτη. Τώρα με 10 rank συμπαίκτη με έβγαλε. Ωραία. Είμαστε, έχουμε μία μικρή υπεροχή στα match. Κακό. Βγες, γιατί πέθανε. Όχι, παιδιά, όχι. Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Οι συμπαίκτες μου δεν είναι σόι. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Αν και νόμιζα ότι με τον Edgar θα καταφέρουμε πράγματα. Αλήθεια, νόμιζα ότι θα καταφέρουμε κάτι με τον Edgar, αλλά μπα. Είναι κακός Edgar και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ξέρουμε πόσες φορές θα δούμε στη ζωή μας. Πάμε. Πάμε. Άντε βρε Black. Αλήθεια, νιώθω ότι παλεύω μόνος μου, ρε φίλε. Φύγε, Black. Φύγε από εδώ. Καλά κρασιά. Φύγε μπροστά. Φύγε μπροστά, βρε ζωντόβολε. Πάρε, φίλε. Άντε, γεια. Όχι, παιδιά, ό,τι κερδίσαμε το χάσαμε μέσα σε δύο μάτς εξαιτίας κακής κακού παιχνιδιού ποδοσφαίρου. Όχι. Πάμε, knockout. Για να δούμε. Δεν είναι και τόσο βολική για τον Brock. Πάμε να δούμε όμως, μπορούμε να ξεφύγουμε, έχουμε το gadget, έχουμε τα star power. Underdog πάλι, γιατί έχουμε μικρό παίχτη. Γιατί μας βγάζει συνέχεια με παίχτη μικρό, γιατί παιχνίδι μου καλό. Όχι. Πω, δεν παιδιά, δεν. Ναι, here comes the big boom. Έτσι ακριβώς. Φύγε βρε. Φύγε βρε. Πω, παιδιά, μπα. Ποιος είναι ο παίχτης ο μικρός τώρα. Με τι παίχτη μας έβαλε. Ας κρατήσουμε λίγο, να κάνουμε λίγο heal. Αλλά δέσαι. Μη βγαίνεις βρε. Πού πας.
Πάμε! Φάτινα, φάτινα! Άντε βρε Πένι, άντε βρε Πένι, άντε βρε... Έχουμε και δεύτερο γύρο. Είμαστε τρεις snipers με ένα healer. Και ο healer μας έχασε. Ρε ζών, ρε ζών, ρε Χριστέ και Παναγία ρε φίλε, ρε. Ρε φίλε, βρε ανεγκέφαλε, βρε... Βρε Byron της κακιάς ώρας. Κάνε με ένα χιλ, 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 χιλ. Χιλ το διάολο μου μέσα. Ωρε φίλε. Πάμε. Πάμε λίγο. Ναι, ναι, πάντα King για τον πάντα King ρε φίλε. Το που έρχεστε. Δεν έρχεστε. Oh. What the hell happened? Παρετούμε από το παιχνίδι με τους ηλίθιους που έχω μπλέξει. Παρετούμε από το κολοπαίχνιδο με τους ηλίθιους τους βέχτες. Για να δούμε τώρα. Τι θα δούμε εδώ. Για να δούμε τι σκατούλες θα δούμε, θα φάμε και εδώ. Πάμε, έλα ρε Μαϊ, έλα ρε Dynamic, έλα ρε Dynamic, έλα ρε αγόρι μου, πάρ' μου το αίμα μας πίσω με τους χαζούς που έχουμε μπλέξει. Έλα, μπράβο παιδαρά μου, κάνε damage εκεί, κάνε, άντε. Dynamic, φάτονα. Άντε, τελείωνε, Dynamic, τελείωνε το παιδί μου, άντε, μπράβο. Ο Dynamic δεν τελείωσε τίποτα, ο άλλος σου τελείωσε. Ωραία, καλά πήγε αυτό. Δεν παίζουμε ξανά. Λοιπόν, το heist το κερδίσαμε, το heist. Τελειώσαμε με δύο κύπελα παραπάνω από όσα είχαμε ξεκινήσει. Τα showdown κερδίσαμε, κερδίσαμε το gem grab. Χάσαμε παταγωδώς τα brawl ball, χάσαμε παταγωδώς τα knockout. Αν είναι δυνατόν. Και κερδίσαμε το heist γιατί η ομάδα μας ήταν χειρότερη από εμάς, δεν ήμασταν εμείς καλύτεροι. Ο Brock είναι καλός, έχει range, έχει mobility, μπορεί να κινηθεί, μπορεί να κάνει τις βόλτες του. Τον αγαπάμε τον Brock, θα τον ανεβάσουμε. Είναι από τους παίκτες που είναι υποψήφιος να πάει για rank 25. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολούθησες το βίντεο. Τα λέμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Πες μου στα σχόλια ποιον θέλεις να κάνουμε τον επόμενο. Ο επόμενος θα ήθελα να είναι κάποιος medium mid-range χαρακτήρας ή κάποιος tank. Ένα από τα δύο melee mid-range χαρακτήρας. Πείτε μου στα σχόλια ποιον να κάνουμε από κάτω. Δείτε στο playlist ποιους έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Μην μου ζητάτε τους ίδιους. Και τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Από μένα, για σας, από γεια σας, από μένα. Πολλά φιλιά, subscribe και like. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!